αντικείμενο του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας είναι αρκετά καινοτόμο και διεπιστημονικό. Κυρίως, αν μπορούμε να το πούμε έτσι με μία πρόταση, είναι οι εφαρμογές πληροφορικής στον πολιτισμό. Ή αλλιώς το αντικείμενό του έγκυται στην περιοχή των δημιουργικών βιομηχανιών. Πιο συγκεκριμένα, το τμήμα κυρίως θεραπεύει τρεις πυλώνες, στους οποίους η πληροφορική οριζόντια διατρέχει, που είναι το κομμάτι του πολιτισμού, δηλαδή μαθήματα που σχετίζονται με τη μουσιολογία, γενικότερα με την ευρεία περιοχή του πολιτισμού. Έχουμε μια μεγάλη κατεύθυνση που ασχολείται με τα οπτικοακουστικά, δηλαδή αντικείμενα που σχετίζονται με το ντοκιμαντέρ, το μοντάζ, τη δημιουργία βίντεο κτλ. Και έχουμε και την πληροφορική εφαρμοσμένη σε όλους αυτούς τους τομείς, αλλά και κάθετα, ξεχωριστά, όπως είναι η δημιουργία 3D παραστάσεων, τα ψηφιακά μουσεία, αμιγώς μαθήματα πληροφορικής όπως είναι ο προγραμματισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών, και όλα αυτά συνθέτονται με ένα έτσι ωραίο τρόπο ώστε να μπορεί ένα παιδί στο τέλος των σπουδών του να έχει αποκομίσει την απαραίτητη γνώση ώστε να μπορεί να υπηρετήσει αυτό που λέμε δημιουργικές βιομηχανίες στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή. Το Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας είναι από μόνο του ένα πρωτοπόρο τμήμα. Μπορούμε να πούμε με ασφάλεια ότι μετά από 20 χρόνια λειτουργίας, 21 για την ακρίβεια, ακόμα βλέπουμε ότι είναι στο επίκεντρο των εξελίξεων στον τομέα του ψηφιακού πολιτισμού. Αποτελεί καινοτόμο κυρίως γιατί θεραπεύει μέσω από ένα διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών διάφορους τομείς, δίνει δηλαδή διαφορετικά εφόδια στον απόφυτό μας, που μπορεί να τα εφαρμόσει σε διάφορους τομείς έξω στην αγορά εργασίας. Και αυτή η διεπιστημονικότητα είναι που μας κάνει ακόμα και σήμερα να αποτελούμε ένα μοναδικό τμήμα στον ακαδημαϊκό χάρτη της χώρας. Πολλοί απόφοιτοί μας ακολουθούν τον δρόμο της εκπαίδευσης, μιας και το τμήμα μας, εκτός το ότι προσφέρει κάποια εφόδια για τον ιδιωτικό τομέα, δίνει το βασικό προσόν στους αποφοίτους μας του PY86, όπως το γνωρίζουμε, δηλαδή μπορούν οι απόφοιτοί μας να διδάξουν στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση ως καθηγητές πληροφορικής. Παρατηρούμε ότι ένα μεγάλο ποσοστό συνεχίζει και μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές, και αυτό πάλι οφείλεται στο διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών μας. Ξέρω ότι ακούγεται λίγο βρία η γκάμα προσόντων, αλλά πιστέψτε με, αυτό είναι ένα από τα ωφέλη του να σπουδάζει ένα παιδί σε ένα διεπιστημονικό τμήμα. Στόχος μας πάντοτε είναι τα παιδιά να μπορούν να αποκομίζουν βασικές γνώσεις τα πρώτα 2 έτη, ώστε να μπορούν μετά να χτίζουν το δικό τους μονοπάτι. Και αυτό μπορούν να το κάνουν σε ένα διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών, σε σχέση με ένα παραδοσιακό τμήμα όπως είναι π.χ. ένα τμήμα μαθηματικών, φυσικών, χημικών. Εδώ έχουν τη δυνατότητα, αφού πάρουν πρώτα τις βασικές γνώσεις τα πρώτα 2 έτη, να χτίσουν το δικό τους δρόμο, κάνοντας επιλογές συνειδητά από ένα πουλ μαθημάτων, από μια πληθώρα μαθημάτων, για να χτίσουν το δικό τους μονοπάτι. Πώς εκείνοι ορεματίζονται τη ζωή τους μετά το πέρας των προπτυχιακών τους σπουδών. Πάντα παρέα με τον Ακαδημαϊκό του Σύμβουλο, που είναι ένας θεσμός που πάντα υπηρετεί το τμήμα μας, ώστε κοντά τους να τους κατευθύνει, να τους δίνει τις απαραίτητες οδηγίες, να χτίσουν αυτό το μονοπάτι στον τομέα που θέλουν να εξειδικευτούν. Το θετικό λοιπόν, το πλεονέκτημα κλείνοντας, γιατί είναι τόσο σημαντικό ένα τμήμα αρκετά καινοτόμο όπως είναι το Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, είναι γιατί δίνει βασικά εφόδια στους φοιτητές και τις φοιτήτριές του, αλλά ταυτόχρονα τους δίνει και τη δυνατότητα να χτίζουν το δικό τους μονοπάτι που εκείνοι θέλουν να ακολουθήσουν από το προπτυχιακό κιόλας επίπεδο.